νομίζω, διαζώσεις. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν έκλεισε το θέατρο, το Σικάγο ήταν που παίζαμε. Στη σκηνή. Πάνω στη σκηνή, πραγματικά. Ήταν όταν ερχόταν τα μηνύματα που βαρούσαν συναγερμούς παντού σε όλους. Στο να. Πρώτο κύμα του κορονοϊού που κλείσαν τα θέατρα. Έτσι, ενημερωτικά για τον κόσμο. Έτσι, τι κάνεις, Αργυράκο μας. Είμαι καλά. Πώς έχει περάσει το διάστημα αυτό που έχουμε να σε δούμε, καταρχάς? Υπέροχα, υπέροχα θα έλεγα. Πάντα, εντάξει, με σεμινότητα, πάντα, μπροστά σε τόσους θανάτους που έχουν συμβεί, σε απώλειες ενώ ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, εγώ αναρωτήθηκα τελικά αν σου τα πάρουν όλα, αν είσαι ευτυχισμένος. Και πού κατέληξες? Η απάντηση είναι ναι. Ότι νιώθω πλήρης, ακόμα και αν πάρεις όλες τις ιδιότητες. Καταλάβαμε λίγο τελικά γιατί αξίζει τελικά να παλεύεις, να χαίρεσαι, να μοχθείς, να αγαπάς. Εσύ μέσα σε αυτό το διάστημα του κορονοϊού που λες ότι το πέρασες ωραία και είναι πολύ αισιόδοξο το ότι το λες, τι έκανες? Είχα επαφή με τον εαυτό μου. Το να έχεις επαφή με τον εαυτό σου, κατ' εμέ, σημαίνει το να μην αρνείσαι αυτό που σου συμβαίνει. Αν φοβάσαι, φοβάσαι. Δεν προσπάθησα να αποφύγω αυτό που έρχεται. Ξέρεις, δεν προσπάθησα να προσποιηθώ ότι όλα πάνε καλά. Ακόμα και τότε, ξέρεις, μας ρωτούσαν εμάς, τους ειδοποιούς, πώς περνάμε το χρόνο μας ή κάτι για την υγεία. Παιδιά, είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του συστήματος. Ανησυχούμε, φοβόμαστε, στεναχωριόμαστε, μελαγχολούμε. Τα έχουμε όλα αυτά. Τα οποία είναι ακριβώς ότι τι περιμένεις. Γιατί περιμένεις από έναν ηθοποιό να σου λύσει υγειονομικά ζητήματα ή ψυχολογικά ή ψυχικά. Και γι' αυτό έλεγα, παιδιά, σε μιλήσουν οι αρμόδιοι και σε αυτό, σε κάθε συζήτηση που μπορεί να εξελίξουμε σήμερα μαζί, είναι να μιλάει αυτός που είναι κάθε φορά σε θέση αρμόδιος να μιλήσει. Ποιο ήταν όμως το συνέστημα, ας πούμε, που πρωταγωνίστησε? Από μόνο του το πράγμα σε φέρνει σε μια κατάσταση του να θες να παράξεις ή να εκπέμπεις σήμα. Το είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Εμένα μου ήρθε αντίστροφα, μου ήρθε το θέλω να ησυχάσω. Δεν θέλω να αφουγκραστώ, θέλω να ακούσω. Και κάπου εκεί πέρα βρήκα και εγώ το δικό μου χαμόγελο. Βρήκα το δικό μου εξάρι, τη δική μου βόλτα σε τρέξιμο, ξέρεις, γιατί απαγορευόταν αν δεν τρέχεις ή αν δεν έχεις ένα λουρί να βγαίνεις έξω. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντική περίοδος για μένα και φαντάζομαι και για όλο τον κόσμο. Αργύρη, είσαι σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία και έχεις καταφέρει να αναμετρηθείς και με μεγάλους ρόλους και με μεγάλα κείμενα και έχεις πάρει στους ώμους σου ρόλους και παρουσία στην τηλεόραση έτσι σημαντικούς και σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το οργανώνει. Θέλει τύχη, αλλά τίποτα δεν είναι και τυχαίο. Mm. Αυτό σημαίνει, Αργύρη, ότι σε συνέχεια σε αυτό που σε ρώτησε ο Μήνος, ότι όταν ξεκινάς μία δουλειά ή όταν συζητάς μία δουλειά, στο μυαλό σου κάνεις όλο το πλάνο μέχρι το κλείσιμο της δουλειάς. Ας πάμε σε συγκεκριμένο παράδειγμα, στις μέλισσες που ξανέφερε πριν και ο Μήνος. Αν δεν φανταστώ το ρόλο, αν δεν φανταστώ το αντίκτυπο, το γκέλ, τη δόνηση που μπορεί να προκαλέσει, δεν μπορώ να το κάνω. Και εκεί θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Γκλεν Γκούλτ που μου αρέσει πολύ, που λέει το ότι τη νότα στο πιάνο την έχεις παίξει πριν ακουμπήσεις το πλήκτρο. Αν δεν μπορείς να τη φανταστείς, δεν μπορεί να συμβεί. Έχεις φάει τα μούτρα σου όμως, Πεταργύρη, δηλαδή να έχεις κάνει όλη αυτή την ωραία τη σκέψη, να έχεις πει ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ναι. Θα το κάνω. 1000% συγκεντρωμένος, όπως τα λες πολύ ωραία, και να το κάνεις και να βγει μια πατάτα. Ναι, μα δεν το συζητάμε. Και πώς θα αντιμετωπίζεις όταν έρχεται? Η πατάτα. Την πατάτα. Τι την κάνεις? Τι κάνεις, τη μαγειρεύεις, την τρως, την γράφεις. Την τρως. Ότι την τρως, την τρως. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω, εγώ μαγειρεύω, αλλά δεν είμαι και κανένας μάγειρας. Με τι κριτήρια θέλω να μας πεις, επιλέγεις τις δουλειές που είναι να κάνεις και αν παίζει ρόλο για σένα αυτό που λέμε το αν η δουλειά είναι ποιοτική, ας πούμε, ή πιο... Καταλαβαίνεις όταν λέω το ποιοτικό εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί όλες οι δουλειές είναι ποιοτικές με έναν τρόπο. Δεν είχα ποτέ τέτοια θέματα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε καταρχάς νομίζοντας ότι θα γίνω επαγγελματίας rollerblader. Τι είναι το rollerblade? Rollerblade, πατίνια, inline. Πώς είναι ο Tony Hawk στο skate. Υπάρχει και αυτό που το κάνει και πληρώνεται γι' αυτό. Παιδί μου, εκατομμύρια. Εκατομμύρια! Τι θέλω να πω. Υπάρχει ο Tony, πώς είναι ο Tony Hawk στο skate. Ναι. Ο βασιλιάς, ας πούμε, των σκέιτάδων. Υπάρχει και το rollerblade. Θέλω να πω, εγώ αυτό νόμιζα ότι θέλω να γίνω. Δεν ξέρω αν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Καλλιτέχνης όμως, ανιματέρ, ζογκλέρ, ακροβάτης, πρωταθλητής, είναι ακόμα μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Είναι η ίδια μαγιά. Τα ίδια υλικά εγώ χρησιμοποιώ και αξιοποιώ. Απλά βρήκα το λόγο.
Εγώ θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα ακομπλεξάριστο σε σχέση με αυτά. Εγώ μεγάλωσα θαυμάζοντας τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Εγώ μεγάλωσα θαυμάζοντας την τηλεόραση. Ανθρώπους που τους συναντάω τώρα και συγκινούμαι. Εγώ είδα πρώτα musical. Έβλεπα την αδερφή μου. Έβλεπα... Να πούμε ότι η αδερφή σου είναι ηθοποιός και έχει παίξει πάρα πολλά musical. Ναι, η Ρίδα Πανταζάρα. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Οπότε μεγάλωσες με όλο αυτό. Μεγάλωσα με όλο αυτό. Εγώ έπαιρνα την τσάντα με τα rollerblade, θέλω να σου πω, και πήγαινα στο θέατρο να δω την αδερφή μου που τελειώνει την πρόβα, να πάρω τα κλειδιά να πάω σπίτι. Εγώ έτσι συνδύασα αυτή την αποστολή. Από το δρόμο στο βελούδινο κάθισμα. Από το ακροβατικό στη σκηνοθεσία, στο κούρδισμα, στην πειθαρχία. Βλέπα τους άλλους να κάνουν τραγούδια. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι εμένα αυτό δεν διαχωρίζει ποιότητα. Το μόνο που βάζω εγώ ως όρους είναι εξαιρετικές συνεργασίες με ωραίους ανθρώπους, ταλαντούχους. Έχω τρομερή αλλεργία στους ατάλαντους, με συγχωρείς. Έχω αλλεργία, ναι. Έχω αλλεργία, όχι, δε κάτι άλλο. Παραλύω. Έχω αλλεργία στους ατάλαντους και στη βλακεία. Γιατί είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό. Βλέπω τι πώς το λέει. Σ' άρεσε. Μάρι, θέλω τώρα. Είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για την κοινωνία. Είναι επικίνδυνη. Ωραία. Και σε μια δουλειά... Πρέπει να επιλέγουμε κι εμείς που θέλουμε να μπούμε. Τέλος το μουστάκι. Τέλεσε. Τα επόμενα 10 χρόνια, το κλείσα. Πάμε κάπου αλλού. Με παίρνει τηλέφωνο κάποιος, του λέω εντάξει, μου λέει θέλω μια ταινία για ένα χωρισμό. Του λέω εντάξει, άμα θέλεις κανένα γιατρό, κανένα δολοφόνο. Για να προσελκύσεις και αυτό που σου ταιριάζει αυτή την περίοδο. Κάτσε και σκέφτεσαι δηλαδή ότι τώρα θέλω γιατρού. Κλείνεις, ναι, φαντάζεσαι κάτι. Είναι αυτό, άμα θέλεις κανένα τέτοιο, πες μου. Ναι, γιατί τι θέλω να σου πω, ξέρω ότι δεν μπορεί από τα 26 μου παίζω εγώ μεγαλύτερες γκάμες ηλικιών, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται. Να είμαι 10 χρόνια μπαρμπαδάκι. It's okay. Κάνω και άλλα πράγματα. Δεν θα κάνω το Ρωμαίο. Γιατί το λες έτσι. Δεν ήθελα να κάνω το Ρωμαίο. Τι εννοεί τώρα. Δεν ήθελε να κάνει. Τον κανονικό ρόλο. Αναγκαστικά έπρεπε να τον κάνω. Κοίταξε. Ναι, με διάλεξα. Ανάμεσα σε μια πλειάδα ηθοποιών. Δηλαδή, είδε 20 και είμαι τελικά εγώ. Δεν είχα άλλη επιλογή. Κοίταξε να δει. Αυτό είναι ένα project παύλα σπουδή. This is not Romeo and Juliet. Ναι, ναι. Είναι ένα project, πώς το λένε, outsider. Γι' αυτό λέγεται και This is not Romeo and Juliet, και αυτό έρχεται εντελώς από την συλλογική μνήμη που θα έρθει η κυρία και θα πει: μα αυτό δεν ήταν ο Ρωμαίος. Αυτό σου λέω. Δεν ήταν. Το λένε και από μόνοι. Ναι, μπράβο, το λέει. Δεν περιμένουμε την κυρία να μα πού είναι ο. Κι όμως με αυτόν τον τρόπο εμείς μπαίνουμε ακόμα πιο ισχυρά μέσα στο κείμενο του Σέξπιρ. Έχεις κρατήσει το κείμενο του Σέξπιρ. Βέβαια. Έχεις αλλάξει λίγο την ιστορία. Είναι σειραφές. Είναι σαν να θέλεις να δοκιμάσεις κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του Μπαχ. Όχι όλο. Μάλιστα. Αυτό. Κατάλαβα. Διάβασα ότι έχεις ξεκινήσει να κάνεις πιάνο. Τώρα, πριν την καραντίνα. Πριν την καραντίνα το ξεκινήσει αυτό. Και αραβικά, παιδί μου. Αραβικά. Τι σημαίνει, πες μου λίγο. Άχλεμε σάχλε. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί χθες ήρθε ένας άνθρωπος. Έχουμε και υπέρτιτλους στην παράσταση. Και ήρθε ένας ξένος και ήταν Άραβας. Και άρχισα να του μιλάω και λέω, μα δεν το πιστεύω. Είμαι χρήσιμος σε κάτι. Έχεις προλάβει να κάνεις καιρό, δηλαδή. Μπορείς να συνοηθείς στα αραβικά. Είναι πολύ δύσκολο. Για μένα είναι ένας διαλογισμός. Είναι λίγο να ξεκουνηθεί ο εγκέφαλος. Να ανανεωθούν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Σωστό. Έρχεται από την ανάγκη να μελετήσεις κάτι. Και το πιάνο, καταρχάς το κάνω δώρο στον εαυτό μου, σε μια συνεργασία στην οποία είπα, η αμοιβή μου θα είναι το πιάνο μου, θα είναι τα μαθήματά μου. Γιατί θα γίνω καλύτερος ηθοποιός. Σωστό. Είναι λίγο αντιμετώπιση εξωτερικού αυτή, δηλαδή αυτό που κάνουν οι ξένοι performers, ναι. αυτό κάνεις. Ναι. Απλά δεν πληρώνουμε μερικά εκατομμύρια για να το. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλλά. Κοίτα πόσο ωραία πάσα θα σου κάνω. Ναι. Αν η ταινία σας ναι. πάει στα Όσκαρ. Έλα, λέγε. Πήρε. Που το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ναι. Και θέλουμε λίγο να μας πεις πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μάτια μπορούν να σε δουν και ποτέ δεν ξέρεις τι δρόμο μπορεί να ανοίξουν. Το δικό μας προϊόν θέλω να φτάσει εκεί. Δεν θέλω να αλλάξω χώρα λόγω κούρεμα, προφορά. Κατάλαβα. Θέλω εμείς να είμαστε στο χάρτη και να διεκδικούμε με το δικό μας. Προϊόν, ας το πούμε, με τη δική μας ποιότητα. Να είσαι εξαγώγημος. Βέβαια.